ελπίζω δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη πρώτη φορά, με καλύτερη ομάδα. Όχι μόνο γιατί είναι όλοι τους πολύ έμπειροι και πολύ ταλαντούχοι, που είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο που μπαίνει πρώτη φορά στον χώρο αυτό, αλλά γιατί είναι και πάρα πάρα πολύ καλή παρέα, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Είχαν κατανόηση, είχαν υπομονή, είχαν πολύ αγάπη. Ακούστηκαν διάφορα τελευταία με αφορμή την πρωτοχρονιάτικη εκπομπή του Σπυρού Παπαδόπουλου, που είχε ακουστεί ότι, ότι αποχώρησες κάπου ανάμεσα στα γυρίσματα. Τι συνέβη πραγματικά, δεν σε έχουμε ακούσει. Σίγουρα δεν συνέβη αυτό που γράψαν ακριβώς, γιατί πάντα ξέρεις. Τα μεγαλοποιούν και δυστυχώς τα μεγαλοποιούν και σε κάποιες περιπτώσεις προς μια σεξιστική κατεύθυνση. Γιατί όντως το εκείνο το βράδυ συνέβησαν κάποια πράγματα, δεν τα βρήκαμε με την παραγωγή και επέλεξα από το να κάνω κάτι που δεν με εκφράζει και εμένα και την εταιρεία μου που έχει επενδύσει τόσα χρόνια, χρόνο και χρήματα, να πάω σπίτι μου και ας είχα κάνει πρόβες, ας είχα πληρώσει συνεργάτες, ρούχα, πράγματα. Αλλά τέλος πάντων κάναμε αυτή την επιλογή. Αλλά γράφτηκαν ξέρεις πράγματα γιατί και η Αποστολία είχε ένα θέμα δικό της που δεν γνωρίζω καν τι είναι. Μας μπλέξανε μεταξύ μας ότι ξεμαλιαστήκαμε. Ξέρεις είναι αυτό με το που ακούσουν μια γυναίκα ότι απαιτεί κάτι για τη δουλειά της, γίνεται λίγο σεξιστικό. Όχι, η αλήθεια είναι πολύ πιο ήσυχη και εντάξει, επαγγελματίες είμαστε. Κάποιες φορές δεν βγαίνουν όλα.